μέλους της κομματικής οργάνωσης ΣΟΥΡΠΗΣ. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την επέτειο των 95 χρόνων από την ίδρυση του κόμματός μας. Το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό θα πάρει τώρα ο Γιώργος Σολού μας. Είναι γραμματέας της Αχτίδας Υπαίθρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Παγνησίας. Μας ακούσει τα αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και επιτρέψτε μας, γιατί φέτος γιορτάζουμε τα 95 χρόνια από την ίδρυση του κόμματός μας, 95 χρόνια αγώνες και θυσίες για τον σοσιαλισμό, να πούμε δύο κουβέντες. Εμπνεόμαστε από την πορεία αυτή, διδασκόμαστε μελετώντας την ιστορική πείρα, συνεχίζουμε στις τωρινές συνθήκες της ταξικής πάλης με ένα και μοναδικό στόχο. Να τσακίσουμε το σύστημα που γεννά την εκμετάλλευση, να καταργήσουμε την τάξη που μέσω της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής κρατάει την πλειοψηφία της κοινωνίας δεμένη με αλυσίδες, να καθοδηγήσουμε, να πρωτοστατήσουμε στην κατάληψη της εξουσίας από την εργατική τάξη. Να περάσει ο πλούτος στα χέρια των εργατών του λαού. Όσες επιθέσεις και να μας κάνουν, όσες στήλες και να σηκώσουν, όση λάσπη και βρωμιά και να μας ρίχνουν, εμείς θα επιμένουμε σε αυτό το που είναι σωστό, επίκαιρο και αναγκαίο, το μόνο ρεαλιστικό για την εργατική τάξη και το λαό, το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Που δεν είναι, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, για τις επόμενες δεκαετίες, χρειάζεται πίστη, άρα και προετοιμασία και ετοιμότητα στις απότομες εξελίξεις που δεν μπορείς να προβλέψεις και επαρκώς για τον χρόνο που θα συμβούν, αλλά συμβαίνουν πολύ συχνά στον καπιταλισμό. Με την καθημερινή μας δράση και με ακλόνητη πίστη για την τελική νίκη, τιμούμε πραγματικά την ιστορία μας. Και ξέρετε, ο τίτλος του κομμουνιστή αλλά και του αγωνιστή δεν είναι εισιτήριο διαρκείας. Επιβεβαιώνεται καθημερινά με την πάλη, τη δράση και τη στάση ζωής σε όποιες συνθήκες και αν βρίσκεται. Και σήμερα αρκετοί σύντροφοι και συντρόφισσες σεμνοί, χωρίς έπαρση, χωρίς να τονίζουν τις θυσίες που κάνουν, χωρίς να κοπάζουν, πρωτοστατούν στους αγώνες, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στην εξόρμηση, στην απεργία, στην ενημέρωση, στην οικονομική δουλειά, τη δουλειά με το ριζοσπάστη. Έτσι διαπαιδαγωγούμαστε, φίλες και φίλοι, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στην ΚΝΕ, αυτό το ήθος, αυτά τα ιδανικά κληρονομήσαμε από το αίμα, τα βάσανα και την ηρωική στάση των προηγούμενων γενιών των κομμουνιστών. Και βέβαια είναι κριτήριο διαχρονικό αυτό που διακρίνει το ΚΚΕ, ότι δήλωση μετανοίας δεν έκανε ποτέ και ούτε πρόκειται να κάνει. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, αυτό που επιτάχυνε τις εξελίξεις και βέβαια ήταν η Οκτωβριανή Επανάσταση, που για πρώτη φορά εφάρμοσε τον μαρξισμό-λενινισμό στην πράξη, στην πρακτική επαναστατική πάλη, στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, που απέδειξε με τον πιο περίθραμο τρόπο ότι η εργατική τάξη δεν μπορεί να πάρει τον έτοιμο μηχανισμό της αστικής τάξης και να τον βάλει να δουλέψει προς όφελός της, αλλά χρειάζεται να εφαρμόσει τη δική της εξουσία. Ήρθε η στιγμή της μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης, ώστε η εργατική τάξη να αρχίσει να σκέφτεται πιο καθαρά για την πολιτική και την οικονομία, σε ποιανού χέρια είναι, για το κοινοβούλιο να ξεπερνά την υποταγή στην αστική τάξη, να ξεπερνά κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Το σύνθημα «Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ» δόνησε όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά τράταξε στη θέμελα όλη τη γη και τη χώρα μας. Η ίδρυση του κόμματός μας το 1918, το Σέγγεπο, σηματοδότησε για την Ελλάδα τη χειραθέτηση της εργατικής τάξης από την ιδεολογία και την πολιτική της αστικής τάξης. Μέχρι τότε ο εργάτης δεν είχε τα επιστημονικά εργαλεία για να κατανοήσει το καπιταλιστικό σύστημα, να αντιληφθεί τη θέση του στην παραγωγή, να καταλάβει το πώς λειτουργεί η οικονομία. Δεν μπορούσε να αιτιολογήσει σωστά την αντίφαση που ζούσε. Δηλαδή, από τη μια μεριά να παράγει τόσο πλούτο, να περνά ο πλούτος από τα χέρια του,
και από την άλλη η όλη ζωή σου να μην βελτιώνονται ανάλογα με αυτά που παράγει και σε πολλές περιπτώσεις να υποχωρούν κιόλας. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω τα βαθιά επιστημονικά και όχι μεταφυσικά λόγια του Λένιν που φανερώνουν τη βαθιά κατανόηση ότι η κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη σε μια χώρα δεν είναι ανεπίστευτη, ότι η κοινωνία εξελίσσεται όχι στη ευθεία γραμμή, ότι υπάρχουν πισωγυρίσματα. Μερικές φορές και εμείς το ξεχνάμε, όλη τη φράση που είχε πει ο Λένιν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Εμείς, είπε, αρχίσαμε αυτό το έργο. Πότε ακριβώς, σε πόσο χρονικό διάστημα οι προλετάροι πιανού έθνους θα αποτελειώσουν το έργο αυτό, δεν είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Το ουσιαστικό είναι ότι ο πάγος έσπασε, ότι ο δρόμος άνοιξε, ότι ο δρόμος χαράχτηκε. Ο πάγος έσπασε και στην Ελλάδα και τον αμέσως επόμενο χρόνο η εργατική τάξη στη χώρα μας απέκτησε το πρώτο πρόγραμμά της, το πρώτο της χειραπετημένο από την αστική τάξη πρόγραμμα, τη στρατηγική της, την ειδική διακήρυξη του ΣΕΚΕ μετέπειτα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που καθόριζε το βασικό στόχο του ΑΕ Εθνικού Συνεδρίου που ξεκίνησε στις 17 Νοέμβρη του 2018 στον Πειραιά. Έγραφε λοιπόν πολιτική και οικονομική οργάνωση του προλεταριάτου σε ξεχωριστό κόμμα τάξεως για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας και δημοσιοποίηση των μέσων παραγωγής και ανταλλαγής, δηλαδή τη μεταβολή της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας εις κοινωνία κολεκτιβική ή κομμουνιστική. Ξεκαθάριζε από τότε ο στόχος του κόμματός μας. Το ουσιαστικό λοιπόν είναι ότι ο πάγος έσπασε και στην Ελλάδα, ότι ο δρόμος άνοιξε, ότι ο δρόμος χαράχτηκε. Πότε ακριβώς, σε πόσο χρονικό διάστημα, ποια γενιά εργατών θα αποτελειώσει αυτό το έργο, δεν είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Έκτοτε το κόμμα μας πρωτοστάτησε σε κάθε πλευρά της ζωής των εργαζομένων. Στην οικονομική πάλι, στη μορφωτική δράση, στην πολιτιστική δημιουργία, στην αθλητική δραστηριότητα, στην ταξική αλληλεγγύη, στην διεθνιστική πάλι. Δεν υπάρχει αγώνας μεγαλύτερος ή μικρότερος της εργατικής τάξης του λαού μας που να μην έχει την αποφασιστική και πρωτοπόρα συμβουλή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δεν υπάρχει στιγμή στην ιστορία αυτά τα 95 χρόνια που το ΚΚΕ να λείπει, να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τα συμφέροντα και τα δίκαια του λαού. Και πάντα πραγματικά μέσα από τη φωτιά και το σίδερο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα σταθώ σε όλη την ηρωική ιστορική πορεία του ΚΚΕ. Αξίζει φυσικά να διαδοθεί, να μελετηθεί, να μάθουν ιδίως οι πιο νέοι τη μεγαλειώδη πορεία του από το 1918. Να τη μάθουν σωστά και όχι διαστρεβλωμένα, όπως επιχειρούν οι αντίπαλοι μας, πάντα με τη συμβολή των κάθε λογής οπορτουνιστών που έχουν κάνει δεύτερη φύση τους στον αντικομμουνισμό, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που δίνει τα αρέστα του το τελευταίο διάστημα με αισθές επιθέσεις απέναντι στο κόμμα μας. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ στην νεότερη ιστορία, μιας και το έφεραν έτσι οι συνθήκες που τα τελευταία 22 χρόνια αναγκάστηκε το κόμμα μας να κάνει ακόμα πιο βαθιά μελέτη όλης της πορείας του, αλλά και της πορείας του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε. Ποτέ ξανά στο κόμμα μας δεν έγινε μια τόσο συστηματική, οργανωμένη και συλλογική προσπάθεια να βγάλουμε συμπεράσματα από την ιστορία μας όσο τα τελευταία χρόνια. Αναγκαστήκαμε μιας και μετά τις ανατροπές η παγκόσμια εργατική τάξη έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη της ενάντια στον καπιταλισμό, δέχθηκε ήττα σε αυτόν τον πόλεμο με συνέπειες που φτάνουν μέχρι σήμερα. Ήταν λοιπόν αναγκαίο να σκύψουμε ψύχρεμα πάνω στην ιστορία μας. Όχι μόνο για το τι έκανε εκείνη την περίοδο 90-91, αλλά κυρίως στο πριν, τι έφτιαξε και φτάσαμε ως εκεί στην αντιπανάσταση. Χωρίς συναισθηματισμούς και επικοινωνιακά τρίκ, με επιστημονικό τρόπο, διαλεκτικά να αναζητήσουμε λαθεμένες επιλογές, να απαντήσουμε στο γιατί, σε ποιες συνθήκες αντικειμενικές και υποκειμενικές αδυναμίες, μια σειρά πλευρές που έχουν σχέση με τη στρατηγική μας, που υποτάσσουμε σε εκεί την τακτική μας, πλευρές της σοσιαλιστικής υποδόμησης. Ταυτόχρονα να κρατήσουμε τα θετικά, να παραμείνουν παρακαταθήκη για τους αγώνες ως σήμερα, μιας και ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Όλη αυτή η προσπάθεια δεν αποτελεί λαθολογία
που καλλιεργούν πρώτα και κύρια οι οπορτουνιστές και την καλλιεργούσαν πάντα από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πονάει πολλούς, γιατί το ΚΚΕ κρατήθηκε όρθιο το 1990 με τη δομή, του στόχου, στην οργανωτική διάρθρωση, την κοινωνική σύνθεση, τις αξίες, τα ιδανικά, που όλα αυτά αποτυπώνονται και στην ιστορία του ΚΚΕ και δεν έχουν καμία σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΚΚΕ δεν διαλύθηκε, δεν συμπονέθηκε στο χειλό της σοσιαλδημοκρατίας και των λοιπών διαχειριστών του καπιταλισμού, δεν χάθηκε μέσα στο κουμπί αυτό που σήκωναν οι οπορτουνιστές. Όμως παράλληλα για μας, πέρα από τη συμβολή μας στους καθημερινούς αγώνες, ένα κρίσιμο καθήκον αποτέλεσε το ζήτημα να καταφέρει η εργατική τάξη να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα μέσα από την ιστορία του εργατικού και του επαναστατικού κινήματος. Τα συμπεράσματα από αυτή την πολιτική συλλογική προσπάθεια αποτυπώνονται στα βασικά δοκουμέντα του ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια, στο 18ο συνέδριο, στο β' τόμο του κειμένου ιστορίας του ΚΚΕ περίοδο 49-68 και στο πρόσφατο 19ο συνέδριο. Μπορούμε να πούμε ότι το 19ο συνέδριο με το νέο πρόγραμμα για καταστατικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εδώ τελειώνει η μελέτη, το αντίθετο η μελέτη είναι και πρέπει να είναι διαρκής, ολοκληρώνει λοιπόν ένα κύκλο βασικών συμπερασμάτων που ενσωματώθηκαν στην αποτύπωση της στρατηγικής του ΚΚΕ και την επαναστατική πάλη της εργατικής τάξης και των συμβάνων της. Το πρόγραμμα ενσωματώνει όλα αυτά τα συμπεράσματα με τη μορφή των σύγχρονων καθηκόντων του ΚΚΕ στην καθοδήγηση της πάλης της εργατικής τάξης σε συνθήκες μη επαναστατικές, δηλαδή που δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα ποια τάξη θα πάρει την εξουσία και σε συνθήκες επαναστατικές, δηλαδή την περίοδο που κρίνεται άμεσα το ποιος ποιον. Είναι τη βασική μας αποστολή αυτό το διάστημα και μέχρι τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΕ αυτά τα συμπεράσματα, αυτή τη στρατηγική να την κάνουν κτήμα της εργατικής τάξης αλλά και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων της νεολαίας των γυναικών που έχουν αντικειμενικό συμφέρον να συνταχθούν με τους εργάτες για την ανατροπή του καπιταλισμού. Σε αυτή την αποστολή θα κρυθούμε τα μέλη του ΚΚΕ αλλά και οι φίλοι και οι οπαδοί του κόμματος. Η επιτυχία αυτής της αποστολής θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό την πορεία της ταξικής πάλης, την πορεία των πραγμάτων υπέρ των λαϊκών στρωμάτων στην χώρα μας αυτά τα χρόνια. Τελειώνοντας, σύντροφοι και φίλοι, τιμάμε τα 95 χρόνια του ΚΚΕ βάζοντας μπρος για την κάλυψη των στόχων για τα επόμενα χρόνια. Όπως επισημαίνει η διακήρυξη της Σχετικής Επιτροπής του Κόμματος που μοιράστηκε για τα 95 χρόνια από την ίδρυσή του, το ΚΚΕ έχει επίγνωση του μεγάλου βάρους ευθύνης που έχει απέναντι στην εργατική τάξη στο λαό που υποφέρει. Με την αναγέννηση του εργατικού κινήματος και την ενίσχυση της λαϊκής συμμαχίας να ανταποκριθεί και στο καθήκον υπεράσπισης και διεκδίκησης εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων των αναγκών των νέων ανθρώπων και στο καθήκον της πάλης για την ανατροπή του καπιταλιστικού εκπαιδευτικού συστήματος για την υποδόμηση της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Ο 21ος αιώνας θα είναι αιώνας νέων επαναστάσεων της ανήκητης πορείας του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Ζήτω τα 95 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ευχαριστώ. Και καλή διασκέδαση.